Βιβλίαν έχουσιν οι υγιένοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Με αυτούς τους λόγους, αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί που ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, περιγράφει ο Χριστός την αποστολή του στη γη και τον ρόλο του μεταξύ των ανθρώπων. Ο Χριστός είναι ιατρός των ψυχών και των σωμάτων των ανθρώπων και ήρθε στη γη προκειμένου να μας ελευθερώσει από την αμαρτία και να μας σώσει από την καταδυναστία του διαβόλου και τις συνέπειές του. Αυτό το έργο του Χριστού στη γη συνεχίζει ανά τους αιώνες η Εκκλησία του, που αποτελεί το ιατρείο και το νοσοκομείο στο οποίο μπορεί κάθε άνθρωπος να εισέρχεται και να θεραπεύεται από τις ασθένειες πρωτίστως τις ψυχικές, οι οποίες τον ταλαιπωρούν, και να καθαρίζει την ψυχή του από τα πάθη και τις αμαρτίες δια των μυστηρίων της. Ορατή μορφή της Εκκλησίας είναι, αδελφοί μου, ο ναός του Θεού, ο οίκος του Θεού. Είναι η ιερή ναή που αφιερώνουμε τον Χριστό, στην Παναγία και στους Αγίους της Εκκλησίας μας, μέσα στους οποίους ενοικεί ο Θεός, μέσα στους οποίους τελεσιουργούνται τα ιερά μυστήρια και κατέχεται η Θεία Χάρη στους πιστούς που μετέχουν σε αυτά. Γι' αυτό και είναι και αυτή η ιατρία και νοσοκομεία, τα οποία μπορεί και πρέπει να προσέρχεται ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πιστός, για να θεραπεύεται ψυχικά και να αναπαύεται πνευματικά. Και αν δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος να μην έχει ανάγκη ιατρού ή θεραπείας, κατά μείζωνα λόγο, αδελφοί μου, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος να μην έχει ανάγκη πνευματικού ιατρού και πνευματικής θεραπείας, να μην έχει ανάγκη δηλαδή να έρχεται στο ναό του Θεού, που είναι πνευματικό ιατρείο, για να λάβει μέσα σε αυτό τα πνευματικά φάρμακα που χρειάζεται. Αυτή είναι η σημασία και η χρησιμότητα κάθε ναού, αλλά και του ναού προς τιμή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής που εγγενιάσαμε σήμερα. Διότι μπορεί ο ναός αυτός να λειτουργούσε ήδη. Δεν είχε όμως καθαγιαστεί όπως έπρεπε, σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας. Σήμερα όμως είχαμε τη χαρά να τελέσουμε την ακολουθία των εγγενείων πριν από τη Θεία Λειτουργία και να καθαγιάσουμε το ναό αυτό, θέτοντας τα μαρτυρικά Άγια Λείψανα στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης και πλύνοντας την συμβολικά, κρύοντας τους τοίχους με Άγιο Μύρο και ανάπτοντας την ακίνητη καντήλα επί της Αγίας Τραπέζης, επικαλούμενοι σε όλα αυτά δια το ευχό της Εκκλησίας μας τη χάρη του Θεού για τον καθαγιασμό του οίκου του. Έτσι από σήμερα ο ιερός αυτός ναός της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής θα είναι όντως οίκος του Θεού και πύλη του ουρανού και θα έχει ανοιχτές τις πύλες του για να περιμένει όλους εσάς, τους ευλαβείς προσκυνητές του, που έρχεστε, που μένετε εδώ βέβαια όσοι μένετε, αλλά και άλλοι που έρχεστε κάθε καλοκαίρι στο ωραίο αυτό χωριό την Ελαφίνα για να ξεκουραστείτε από τις εργασίες σας και τον θόρυβο και τις άλλες του κόσμου για να σας αναπαύει ψυχικά και πνευματικά. Διότι αδελφοί μου, πολύ περισσότερο από τη σωματική ανάπαυση έχουμε ανάγκη από ανάπαυση ψυχική και πνευματική. Βλέπουμε όλοι πολλούς ανθρώπους γύρω μας, ακόμη πολλά νέα παιδιά που αισθάνονται διαρκώς κουρασμένοι, που δεν έχουν δύναμη να αγωνιστούν στη ζωή τους, να προσπαθήσουν για το καλύτερο. Και η αιτία δεν είναι η σωματική κόπωση, αλλά η ψυχική και πνευματική, την οποία προκαλεί το περιβάλλον μας, η ζωή που κάνουμε, οι αδυναμίες και τα πάθη μας, οι επιρροές και επιδράσεις του κόσμου,
η έλλειψη της επαφής και της επικοινωνίας με το Θεό, με τα ιερά μυστήρια, με την προσευχή και με τα άλλα μέσα που μας προτείνει η Αγία μας Εκκλησία. Και ο Χριστός, που γνωρίζει αυτήν την κόπωση που αισθανόμεθα, μας καλεί κοντά Του, προσφέροντάς μας την ανάπαυση. Τι λέγει, δέστε πρόσμενοι, πάντες σιχοποιώντες και πεφορτισμένοι, καβώ αναπαύσω ημάς. Αυτήν την ανάπαυση και τη θεραπεία και την ίαση ας παίρνουμε όλοι μας αδελφοί μου να λαμβάνουμε μέσα στο Ναό του Θεού, ώστε να συνεχίζουμε τη ζωή μας και να φτάσουμε με τη χάρη Του στον προορισμό μας, που είναι η Βασιλεία του Θεού, που είναι ο ουρανός τον οποίο συμβολίζει και απεικονίζει ο κάθε ναός Του και αυτός ο ναός που εγγενιάσαμε σήμερα. Συγχαίροντας λοιπόν όλους όσους κοπίασαν για τα σημερινά εγγένεια και ιδιαίτερα τον πατέρα Παύλο, ο οποίος τόσο αγάπησε αυτόν τον ναό που τον θεωρεί σπίτι του. Εδώ μεγάλωσε, εδώ είναι το χωριό του, εδώ είναι οι συγγενείς του, οι φίλοι του, οι συγχωριανοί του και ένιωθε πάντοτε αυτήν την ανάγκη αυτόν τον ναό να τον ευπρεπίσει, να τον εγγενιάσουμε. Και ήρθε αυτή η ευλογημένη ώρα. Και εγώ όταν μπήκα μέσα, σας ομιλώ αλήθεια, είπα λάθος έκανα. Δεν είναι αυτός ο ναός που ήξερα, που είχα λειτουργήσει παλαιότερα. Τον είδα γεωγραφισμένο, τον είδα ευπρεπισμένο, τον είδα πράγματι οίκο Θεού, με όλα αυτά τα οποία συμβάλλουν, βοηθούν στο να εισερχόμεθα στο ναό και να προσερχόμεθα, να βλέπουμε την Παναγία μας ως πλατητέρα, ως μητέρα που μας ξεκουράζει, που μας αναπαύει. Βλέπουμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας, που κι αυτοί σαν άνθρωποι, σαν και εμάς, είχαν τα ίδια πάθη, τις ίδιες αδυναμίες και δυσκολίες, κι όμως όλα αυτά τα ξεπέρασαν. Τα ξεπέρασαν στη σχέση τους με τον Θεό και βρισκόμενοι πάντοτε σε σχέση με τον Θεό, με την Εκκλησία και με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν σήμερα καταγιάστε με αυτόν τον ναό της Αγίας Παρασκευής. Αλλά σήμερα είναι σημερινή ημέρα που τελέσαμε τον αγιασμό αυτόν του ίδιου του Θεού, είναι και εορτή των Αγίων Σεργίου και Βάπτου. Είναι δύο μεγάλοι Άγιοι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν βάλαμε και ένα άλλο όνομα στον ναό αυτό. Γιατί το έβαλα? Γιατί κάθε χρόνο εμένα θα μου δίδεται η ευκαιρία και όλους εσάς να ερχόμεθα αυτή τη μέρα που τον εγγενιάσαμε και να λειτουργούμε και να προσευχόμεθα στο Θεό, να τον ευχαριστούμε που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να τον εγγενιάσουμε και μαζί με την Αγία Παρασκευή θα έχετε και άλλους πρεσβευτάς ενώπιον του θρόνου του Θεού. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς, διότι αυτός ο ναός μπορεί να έγινε με την αγάπη του πατρός Παύλου, αλλά συμβάλλατε οι επίτροποι, συμβάλλατε όλοι εσείς οι δωρητές, βλέπω τόσα ονόματα κάτω από κάθε μία αγιογραφία, που αυτά θα μείνουν εις αιώνα σε αιώνα, θα είναι εις μνημόσυνο όλων αυτών των ψυχών, είτε ζώντων, είτε και κοιμημένων, που προσέφεραν για να ευπρεπιστεί ο οίκος του Θεού. Έτσι λοιπόν ευχαριστώ και όλους εσάς που αγαπάτε το χωριό σας, που αγαπάτε το ναό σας, που προσφέρατε να ευπρεπιστεί ο οίκος του Θεού. Ευχαριστώ τους πατέρας, πατέρα Ευλόγιο, ο Αρχιμανδρίτη από τις Βαρβάρες, που βοήθησε τον πατέρα Παύλο να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή των εγγενείων. Να ευχαριστήσω τον Πρωτοσύγκυρο της Μητροπόλεως μας, να ευχαριστήσω τον πατέρα Σωσύπατο, τον αρχιερατικό της περιοχής, τον πατέρα Ιερεμία, που μάλιστα σήμερα έχει και τα γενέθλιά του και μου είπε σήμερα που έχω τα γενέθλιά μου και εγγενιάσαμε αυτόν τον ναό, εγώ θα αναλάβω να αγιογραφήσω τον Άγιο Σέργιο και τον Άγιο Πάπο να υπάρχουν σε αυτόν τον ωραίο ναό. Να ευχαριστήσω τον ιερέα από το διπλανό χωριό, τον πατέρα Ιωάννη, να ευχαριστήσω τους διακόνους, τους ιεροψάντες μας και πάνω απ' όλα όλους εσάς με τον πατέρα Παύλο που είχαμε αυτήν
την ευλογία σήμερα όλοι μαζί να την προσευχηθούμε στα βαπτίσια αυτού του ναού. Γιατί είδατε, το πλέναμε, καθαρίσαμε την Αγία Τράπεζα, τη στολίσαμε, τη βάλαμε το μύρο, όπως βάζουμε όταν βαπτίζουμε ένα παιδί. Το βάζουμε στην κολυμπήτρα, το κάνουμε τη τύπο της Αγίας Τριάδος τρεις φορές με το νερό, μετά του βάζουμε το χρήσμα, του βάζουμε τα καινούργια ρούχα, έτσι κάνουμε και εδώ. Χρήσαμε τον ναό, όπως είδατε, βάλαμε τα καινούργια άκρια. Έτσι λοιπόν ο ναός βαπτίστηκε τώρα, επίσημα, με την ευλογία της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν όταν θα εισέρχεστε εδώ, να ξέρετε ο ναός είναι καθαγιασμένος, είναι ευλογημένος, θα τελούνται όλα τα μυστήρια και θα αγιάζεστε κι εσείς. Να έχουμε λοιπόν την ευλογία της Αγίας Παρασκευής, των Αγίων Σεργίου και Βάπτου και την ευλογία της Εκκλησίας μας. Να ζείτε χρόνια πολλά.